Κενήν και έγκυση σε όνος των αιώνων, αμήν, Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου αίρεσε και έκραξα και ανοιχτή να βίων σου, σε ελθέδε να βιώνεις προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δέησή μου, ότι επιλύσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγκησε. Προσελογίστη με τον κατευνό των Ισλάκων, γεννήθηνος οι άνθρωπος, αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί και θέτοντες εν τάφων, γεμνήσεις έτσι και αυτοί της χειρός απόστησαν. Εθεντόμενοι λάχο το τάτων σκοτεινής και ενισχύα θανάτου, επ' εμέ επεστρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, μάκρυνα σου γνωστούμε επ' εμού, εθεντόμε ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμή μη σαν εισαν πτωχία σε και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα να διαπέτασα προς τα σχήρα μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ιατρή αναστήσεις του εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το λέω και την αλήθεια σου είναι διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι και επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκαρξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπό μου σε παιμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη σε κοινότητό μου. Υψωθή δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δίλθε ενεργέ φοβερισμού εξεταραξάν μου. Εκεί κλωσάν μου ω είδωρο όλη την μέρα περιέσαν με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε Θεό σωτηρία μου. Η μέρα σε και έκραξα και νυχτή αντίον σου. Ελθέτω να μπιώνει προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πατέτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη βιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοίω των ιόμενων πάστα νόσου σου. Το λυτρούμενο εχθρά τη ζωή σου, το στεφανώντα εν ελέ και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε ω αϊ του ινιώτη σου, ποιο ανελήμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωθό αυτό Μωυσή. Τη Ιη Ισραήλ δε θελήματα αυτού, εκτήρμων και λέει μόνο Κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλεο, και στέλο οργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίση, ανημίνου δέκα τα σαμαρτία Σιμών, ανταπέδοχεν ημίν, ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκαρδέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ αναπέξω να το λέω από τη μόνη μάκρη να φοβούμε τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχούσε μεν, άνθρωπο ω ή χόρτο σε ημέρα αυτού. Όσοι άνθρωποι του αγρότε εξανθίσει, ότι πνεύμα δίληθεν είναι αυτό και έχει υπάρξει, και ούκα πυγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνα και έω του αιώνα επί του φοβουμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών τη φυλά στην διαθήκη αυτού, και μεμνημένη στον τελό αυτού ποιήσε αυτά. Κύριο του ουρανό, και μέσα στο θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πατήσει οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιοντε το λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιοντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει και ρίξει με τη δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε νυσγήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και οικειδίασε με το πνεύμα μου, μια ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εν ποιήμαση των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσαν, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών, ποιήσαν, μη το πρωί το ελαιώσιο ότι βυσίλπισα. Γνώρισαν, μη κύριο, δεν ενυπορεύσα με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον, είδαξα με το πίνη το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεργή ευθεία, ένεγε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψε την ψυχή μου, και εν τελέσει σου εξολοθρεύσει του εκτορού μου και πολλοί φάδε λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στη χρήση με τη δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στη χρήση με τη δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεργή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, δικαινήν και έγκυση όνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώ, πέφτους άνους εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώ, με πέφτους ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθώ, κύριε Λέισον, πατρό και αρχιεπισκόπου ημών ιερών ήμου του τιμίου πρεσβυτερίου τη Εκκριστώ διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθώ, με πέτρα πόλεω αύτη πατσιμώνε πόλεω χώρε και των πίστε κοντών αυτέ του κυρίου Λέισον. Κύριε Λέισον, αγαλλαγίες ακράντη, υπερευλογημένης εν δόξου,
Ο Θεότο και σώσον ημάς. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό, το Θεό παραθώμεθα. Συγκυρία. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένου σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένου σου ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και γλωσσάμι και το όνομα την Κυρίου μην αμήν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου. Ιησού καλέσασε προς ουρανίους μονά Τηρεί και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σκήνο σου όσιε. Σίγαρ εν θειασία ως εχμάλωτος ίχθης εν θα γεωκιώθη στο Χριστό Ιωάννη αυτόν ονικέτευες αθήνετα συχάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίους μονάς τηρήσε και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σκήνο σου όσιε, σίγαρ εν τη ασία. Ως εγμάλωτος ήχθης, εν θα και οκιώθης, το Χριστό Ιωάννη, αυτόν ουνικέτευε, σωθήνετας ψυχάσιμον. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνας απόκρυφων και αγγέλης αγνώστων μυστήριων, Θεία σου Θεότο και της επίγης πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τα έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εκάρητη. Κύριε ελέησον. Της παραγίας αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου θεσποινής ημών. Υπεραγία Θεότητα και σωσόν ημάς. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και Έλληνες και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι ζών το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως Υιόν ο Χωρός εις η μνήμη Θεόφρον εν ύμνης και οδές Ιωάννη τιμώση προσθήκη γαρεδέξαντο σου το πνεύμα μακάριε όνθεν σήμερον και η Χριστού Εκκλησία μεγαλύνησε δοξολογούσα εν Θεός τον σε θαυμαστώσαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σταυρώσε προσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτήρ, διού εκ των εχθρών ημάς ανεκαλέσω στοργή, Χριστέ ο Θεός ημών, ύπλωσα στα σπαλά μας, εν αυτός η βουλήση, λόγχη δε την πλευράν σου, κατεδέξον η γήνε, το πλήθη των νυχθυρμών σου, δόξα φιλάνθρωπε. Πάθη του σώματος, Θεό μακάριστε, Πατέρε ξηρανάς, δακρύων ρεύμασι και των θαυμάτων ποτάμος, ανέβλησες Ιωάννη, όταν προσερχόμενοι, το τιμίο λειψάνω σου, χαρίντε και έλεος, προφανώς αριόμεθα, τιμώντε σου τη μνήμη αξίως και το δοξάσαντα σε Κύριο.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όλων εκόσμησας, μακάρ των βίων σου και υπερκόσμιος, όλος η γέγονας, καθαπεράς αρχός αρχή και άνθρωπος ουρανόφρον, όθεν ηκεσύ Ιησού, Ιωάννη μακάριε, κόσμισον και καθαρών εκ του ρήπου των έργων μου, τον πίστη την Αγίαν σου μηνύμη ψαλμής και ύμνης μεγαλύνοντα. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ανέστης ως αθάνατος από του τάφου σωτήρ, συνήγυρας τον κόσμο σου τη δυναστεία της η, Χριστέ ο Θεός ημών, έθραψες εν ισχύ, του θανάτου το κράτος, έδειξες ελεήμων, την Ανάσταση πάση, διώσε και δοξάζομεν μόνε φιλάνθρωπε. Τον επιώμων των σταυρών του Κυρίου αναλαβώντα και αυτό μέχρι τέλους ασκητή γης αγώση και παλέσμασιν επακολουθήσαντα εφημίσομεν ύμνης Ιωάννην άπαντες τον Θεόφρονα όντως ον η Ρωσία ήνθησε καλός και η Ασία εγνώρισε νόσιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο βιωτεύσας θαυμαστός και ο Υιός, επί την πόλη νόση τόπους ερήμους, εχμαλωσία και την κρατηνόμενος, είχες οδηγούσαν σε την Παρθένων Μαρίαν, είχες συμμαχούνταν σε τον Θεάριστον βίων, ο Ιωάννη μέγιστε φωστήρ της Εκκλησίας, νεόθμη των φρούριων. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκφρέατος νάματα του γεϊρού και φθαρτού, ελθούσα ως σύνηθες εις αμαρητής αδλήν, το ζώνη δωρήντλησεν, ούτως εφευρικία την πηγήν καθημένη, εν θα πηγή και φρέα Ιακώβ διορίχθη, κόσμου της φιλογνωμίας δροσίζουσα καύσωνας. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Ημίσουντες αιώνες χυνθείτε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρίεσαστε απεξηραμένοι. Ημίσουντες αιώνες χυνθείτε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρίεσαστε απεξηραμένοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι, πάσε ψυχή ζωούτε και καθάρση ψούτε λαμπρύνετε, τη τριαδική μονάδη ιεροκριθείο. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωγονίαν. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του ως Υιού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του ως Υιού αυτού. Τι ανταποδώσομεν τον Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νήμην, τιμίως εναντίον Κυρίου ο θάνατος του ως Υιού αυτού. Κυρίου δεηθώμεν, Κυρία ελέησον, ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Ενεσάτω πνοή, πάσα ενέσι τον Κύριον. Κύπε του καταξιωθήν ημάς ακρόασος του Αγίου Ευαγγελίου
Κύριον των Θεών ημών, ηκετεύσομεν σοφία ορθία, ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος οι αυτομαθητές προσέχεται από τον ανθρώπων, επιβαλούσι γαρεφημάς τα σχέρες αυτών και διώξωσι, παραδιδόντες ο συναγωγάς και φυλακάς ο αγωμένος επί βασιλής και ηγεμόνος, ένε και το όνοματός μου, αποφύσετε δε ημινες μαρτύρια θέσεων στα σκαρδίας ημών, μη προμελετά να απολογηθεί νεκό καρδός ο ημιστόμα και σοφία, ιού δινήσονται αντιπίνου δε άντες την επάνταση αντικείμενη μην, παραδοθήσας δε δε και υπογονείων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσεων εξημών, και έσεστε μισούμενοι υπό πάντο δια το όνομά μου, και θρίξες κεφαλή σου μη απόλυτε, εν τυπομονή ημών χτίσαστε τα ψυχάσιμο. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζον. Συγχαρεθέως και μιλάω σου πάντες έργα κυρώ σου, και το όνομά σου επί και κλίμετα δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, νη του καρύφθε δια του Σταυρού. Χαρά είναι όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριο. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομήνες, δημάς θανάτου, θάνατον όλεσαι. Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμό σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εσύ διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίστας, όπως άδικαιος είσαι τη λόγη ενικής εντοκρίνεστε σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθηκεν αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίας και φροσύνη αγαλιάζονται ο Θεέ ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψω. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα. Ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μην ανταλέλεις απέ μου. Απόδον μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξω με. Διδάξω ανώμους θα σε δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδωκα, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα τετριμένων, καρδίας τετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθην ο Κύριε την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ αδικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσει επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και ελέησον ημάς. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ύμνη στην σύμφα την πανήγυρη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες του σου Ασίου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των νεμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμων σου, εξαλείψον το ανώμημα. Η Λάρναξ των λείψανων σου, Ιωάννη Πατέρος, Ιε,
η άματα πηγάζει της πίστης και η Αγία σου ψυχή αγγέλιση νούσα επαξίως αγαλέτε έχονον προς Κύριον την παρησίαν αυτόν οικέτευε σωθήνε τα ψυχάσι σώσον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχε και εκτιμήσε, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψαν εφημάς τα ελέγχη τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου και Πανομομαγιάς Αυτομητρός, την άμνη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες στα Τιμίου Θεένου Πουρανίου, την άμνη σωμάτων και εσείς του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων των Ευσίων και Θεοφόνου Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και την Ιεράνθια μνήμην επιτελούμεν και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου του Χιοπολίτου και πάντων των Αγίων, οικετευομένη σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ανθρωπία, του μονογενού σου Υιού με θεοευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε το Θεού πρέσβη ερμημών ύμνη στη σύμφα ενωτά την πανήγυρη. Ανεφημήν ορμήσαντι φως μη κατάπεμψον παρεστώ στε φιφόρος το θωρόν του δεσπότου μακαριότατε. Άγιε το Θεού πρέσβη περίμον, μέλης ο φενεκρός πάντα του σώματος εν την καρδία έσχυγας, χρεστώ νεκρόσαντα τον αρχαία καγωνόφιν και την βρωτίαν φύσιν απολυτρώσαντα δόξα πατρί οικείο και γεωπνεύματι, νόμο Χριστού εμελετήσαστε σπέσια, δένδρο ζωής κατά καρπων αρετές δέδειξε, προσβαλόμενος χάριν τα θείων ιαμάτων της έδοξαώσης και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετά Θεών σε βοηθών ακατέσχυντων και προστασίων άμαχων και αντιλήπτρο και φρόνων και μεσή την Παρθένα και ακτημένη κράζος ισώσον με. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν εξέλεμψεν ο βίος σου όσοι ολολαμπείς ως ήλιος εν το κόσμο τες ευχές σου διάσουσαν τους εν πίστη και πόθεσαι γεραίροντας. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμονιάσεις ενεργών πατερώσει και δαιμόνων διαλύουν την πλάνην, σωτηρία σπάσιν αίτιος της πλουτούς και προστά της διάγωνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νησταγμών βλεφάρων, αποσάμενος τας ατάκτους εκείμησας, Ιωάννη Δυσινίους, ορμάς σώματος της προς τον Θεόν πανήγηση και σύρεσου και νύν και έγιος σώνος των αιωναμήν, σαλεύθη την ψυχή καρδία πίστη και όλον τον ηθήτο μου το σώμα, επιτάφιον θρηνήσομεν, την Μητέρα του Θεού καθηκετεύοντες. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν σε αυτόν κατεκάλυνας, σαρκός νεκρός σας, το φρόνημα διό προς το ουράνια χώρι σας. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, εμιμήσω δεσπέσια το κείμενο νιώβε επικοπρίας, κατοικίεν έχων σοφέτο υποστάσεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα των παθών τα ορμήματα, σοφός ηχμαλώτησας Ιωάννη, της αγιγαρινής γενόμενος εχμάλωτος. Κινήν και έη και στους αιώνας των νομήν, καταλάμπρον άχραντε τη ζωφεράν ψυχήν του φωτίσου, ή το φως τεκούσα των υπόστατων. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, ο φωτισμός των εν σκότη κειμένων, λάμψον μη έγλυν θείες του οσίου σε συγκεσίες, λύσον τα νεύη της αθλίας ψυχής μου, όμβρισον μη ρήθρα αφέσεως, άλλον γάρ εκτός σου θεώνου και πίσταμε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν λίμης παθών, εκάθαρα στο όμα της διανοίας Πάτερ Ιωάννη, διεγκρατείας θεία εντέξει διανοίξε και ημών, πυρωθήσας τα σκόρας πέψον, όπως θεαρέστος εν την παρούση ζωή βιώσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τη μέγα εν σύ και εξαίσιον θαύμα οράτε Πάτερ, πώς με τα κηδείαν όντως χρονίαν διατηρείται αδιάφθορον μάκαρε σου το σώμα. Εν τάφο κείμενον αλλού το δοξάζει του σαν αυτόν αντιδοξάζοντας Κύριος. Και νύν και εκεί στου αιώνα των αιώνα μην συνεκτικός κατ' ουσίαν υπάρχον ο Θεός λόγος πάντων των αιώνων. Εν τη γαστρή σου Παρθενομήτρο συνεσχέθη αφράστος του ανθρώπου ανακαλούμενος προς των ενικών τη μία κυριότητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερήμονος πολύτιμος όλος κρυπτόμενος Πάτερ, ευσεβέσιν, εφάνης οράματι και θα δοχείς εν θαύμας και ευραβεύεις η άστος δούλη σου.
Άγιε του Θεού Πρέσβη ημών, ως περφήνιξ ανθίσας, ανέτειλας εν τη Εκκλησία Χριστού χαρτώνημε, την των καρπών γλυκίτη, την κατεφραίων πιστών τα πληρώματα. Δόξα Πατρί και Υιέ Πνεύματι, ιερός των βίων διήνυσας και μετά οσίων εσχήνωσας, υπέρ ημών δεόμενος το πιστός Ιωάννη τιμώντος. Και νύν και εκεί εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αμέτρου πορώσους ρίσε με, των και κρατημένων πολλής πλημελή μας, Θεοκίητρο δέσποινο και χειρός με δαιμόν εξάρπασον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόν, ωραίαν στολήν των καμάτων υδρόσιπε, επικυλμένη περιεβάλλοντα αμοιβήν, την ίση πες της γυμνώσεως έχων επιτωσί της αρκείων και κραυγάζον το παντάνακτη, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόν, Αγίων ψυχέ των οσίων τεχωρός και ιασώματος, των αγγέλων τάξης προσεδέξαντο, συγχωρευτήν σε πατήρ ημών, κακουχίες γάρ πολλές παλέσας, μελωδείς αγαλόμενες ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νεώσας ψυχήν το αρώτρο προσευχήσω Ιωάννη και κατασπήρας την εγκράτειαν στάχην αγνίας εθέρισας, ίσιν διαιτιόμενος μάκαρ συν αγγέλης εκράβγασες, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Και νύν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εισέ την εμήν αναθέμην εξ ψυχής ελπίδαν πάσαν, και ατενίζω προσδεχόμενος τη Θεία Νόντος παράκληση πρόφθασον, αγνή Θεοτόκη και χαρίτωσον τρίβων μη, όπως ψάλλω προς Θεόν των τον Πατέρων ημών. Άγιε το Θεό πρέσβευε ημών, νύν η αξίνη των πιστών να απειλεί την εκτομή ψυχή μου σπεύσουν και παθώντας αγάνθες αποτεμούσα, καρπούς ορίμους Κύριε προσάγα και τα στεί Ιωάννου, ευχές διασωθήσα. Άγιε το Θεό πρέσβευε ημών, ιεράς προς τον εκδημή ιερός μεγαλύνθη, προπομπές των οσίων και σωμάτων χωρίς, όν έσχισε εν τυσί το πολίτευμα, βλάστημος δαρδοσίας, ο Ιωάννη Μάκαρ, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, μυστηρίων των υπερφιών εν τη εξόδο μεταλαβήν σου θέλοντος, προσεφέρθης ο διαφόβων, εν μέσω μήλου σώμα και αίματος ζωοπάρχων, Χριστού, όν στερνισάμενος εξαπέσεις προς ουράνια, και νύν και εκείς των αστυνομήν, ο καθαρότας ναός του σωτήρος μου Χριστού και Βασιλέως, ο περίδοξος τρόνος υψηλός ουρανός, ο όντος άσυρος παράδεισος, άνοιξον η πύλας δέσποινα παραδείσου. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμών, απαρισάμενος Πάτερ εκ πηγής αενάου του Πνεύματος, την χάριν θα ψηλώσω Ιωάννη Μάκαρ, ταύτην πάση παρέχεις αυθόνος, της τη μνήμην σου πιστός εκτελούσι το πόθο, το γκτίς την μεγαλήνουση. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, κρουνούς η θήκη του σου σκήνους, της θερμός προσιγούς, η πηγάζει αμάτων της πιστής Ιωάννη Πατήρ ημών, και νοσήματα πάβει και πάντων αγιάζει τα ψυχάς των εν πίστη και πόθο αή μακαριζόντων. Σε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα της είναι Αποστόλης χορεύων και οσίων της Δήμης αγίονται της πλήθεση σοφέ εν ουρανή σκηνόμαση Πατήρ ημών Ιωάννη οικέτευε το κτίστην και Θεόν υπέρ των τελούντων νυν πιστός την ιεράν και σεπτήν μνήμη σου και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνα μήνος κρατεάν προστασίαν ως ελπίδα και τείχος και άγκυραν και σκέπιν ασφαλή όσα προσμάχει τον έρισμα και αχήμας των όρμων και μόριν κρατεάν καταφυγήν και εκτιμένοι σε πάντες σωζόμεθα πανυμνητέ. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχάρητη, Κύριε ελέησον, στον Αγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Πέρα Αγία Θεού και σωσήν ημάς, πνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγνίας της άνθραξης υποκραθάθης την ψυχήν, το σώμα εστόμος σας προς απαθίας ισχύν, Ιωάννη Μακάριε, όθεν και των λιψάνων, Ιε δε εσύ Μοσλάρναξ, όσους αποδιώκει και φωτίζει τους πίστη, αΐ προσερχομένους και εφημούντασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Ασίας αγλάισμα της Ρωσίας βλαστός, ασκήσει καθέστηκεν ο Ιωάννης φημί, Θεού ο ευάρεστος, ούτως σου και πορεύει εν βουλή των απίστων, ή και ηχμαλωτίστη υπ' αυτόν ο Θεόφρον, αλέστη εν τον νόμο του Θεού, μέχρι του ζήνω χαριτών ημός. Και νύν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν, αγαλιάστον.
ουρανός χορεύετο τα επί γης, ότι Χριστός εκ Παρθένου επιφανής ως άνθρωπος ερήσα το φθοράς απάν του ανθρωπίνων το ίδιο θανάτο θαύμα συνεκλάμψας δε γυναικής Σαμαρίτιδη είδωρε τον παρέχει την πηγή των ιαμάτων ως μόνος αθάνατος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, υπεραγία Θεοτόκεσσον ημάς, των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των λαμπρών αγώνων σου όσοι επάτερ η Αγία σήμερον επέστη μνήμη τας ψυχάς των ευσεβών καταφρένουσα, ο Ιωάννη τον πίστη τιμώντων σε. Ο Ιωάννη τον πίστη τιμώντων σε. Πώς επενέσω τους ους αγώνας ο τάλας όσοι επάτερ των δακρύων δε πως το πέλαγος εξερεύξομαι, σίγαρ το βίο εν διαπρέπων των αγγέλων κατέλαβες χωρίαν, τα πάθη εν κρατία νεκρός εσοφέ και σάρκα δουλαγωγήσας καθυπέταξα στο πνεύματι και των τους κόντους προστά την κατίσκηνας, διό και αν είναι το θρόνο του δεσπότου παριστάμενος, ο Ιωάννη πρεσβεύεις υπέρ των πίστη δημόντων σε. Ο Ιωάννη πρεσβεύεις υπέρ των πίστη δημόντων σε. 27 του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, ως της πολιθής, εις την Άγαρινόν, ως εχμάλωτος, και παρά αυτού εν τη Μικρά Ασία, κομοπόλη της Καπαδοκίας Προκοπίου, αχθής και ασχετικός εκεί αγωνισάμενος εκοιμήθη, εν Κυρίω κατά το 1730, πλήρης χαρίτων, ο εχμάλωτος όφθη, εχμαλωτήσας τους κόντους των προστάτην. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης πυρή τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος, λίθο την κεφαλήν συντριβής τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθώμεν λαΐ, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, εγκαρθανάτου προζωήν, και έχεις προς ουρανών Χριστός ο Θεός ημάς διεφήφασεν επί νίκιον άδοντα. Δεύτε πόμα ποιομεν καινών ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενων αλλά φθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού. Ενός θερεούμεθα. Επί της θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αβακούμ στήτω με θυμών και δείκνητο φαέσφορων άγγελων διαπρισίως λέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Ορθρύσομεν ορθρούβα Θεός και αντιμύρου των ύμνων προσίσομεν το Δεσπότη και Χριστόν όψομεθα δικαιοσύνης ηλίων πάση ζωήν ανατέλλοντα. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέθριψας μοχλούς αιωνίους
κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκεί τους Ιώνας εξανέστης του τάφου. Ο παιδός εκαμήνου ρισόμενος γενόμενος άνθρωπος Πάσχιος θνήτος και διαπάθους των θνήτων αυθαρσίας εν διευπρέπειαν ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξο. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον αυτή κλητή και Αγία ημέρα η μία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία εορτών εορτή και πανηγύρισες τη πανηγύρεων εν η ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνα. Σε οτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ιδού γαραποτουνήν μακάριος είμαι πάσε γενέ την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσης έμει μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα Αυτού και το έλεος Αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης Αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς μεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε όσος Υιός Ανέστη
τριήμερος εκ τάχω, φωτίζου, φωτίζου, είναι Άη Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, επίσε ανέτηλε, χορεύεν και αγαλουσίον, σύ θε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέψη του τόκου σου. Άξιον εστίν ως αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακαρίστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος δέον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Έτ' και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Στον Αγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ελλήνους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Φρικτών ειδώντες θέαμα, εξέστησαν οι άφρονες, φως γαρι λάμπων Αγίων, το του Οσίου μνήματι, δια πιστής εμήνιον, θαύματο υπερθαύμαστον, ήθε και ανασκάψαντες, εύρον ασυνήτων όλβων το του Ιωάννους κοινός. Σαμαρίαν κατέλαβες, σωτήρ μου πάντο δύναμε και γυναικείο μιλήσας, εζήτης είδωρ του πειν, ο εκ πέτρας ακροτό μου, πήγα σας ειδωρ Εβραίης, ειν προς την πίστην έλαβες και νυν ζωής απολάβει εν ουρανής αιωνίως. Απόστολοι εκ περάτων, συνάθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, χειδεύσατε μου το σώμα και εσύ έχε Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτη είχε πόλης, ήλιος θάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γανουχής τον δεσπότη.
Τα σάρκα στους σκότους και τα εξουσίας και επανήγαγε σήμας εις την αρχαίαν μακαριότητα διόσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν Ιησού πάντα δύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, έδωκα σημείωσιν της φοβουμένης σε Κύριε των σταυρών σου των τίμιων, ενώ εθριάμβευσας τα σάρχας του σκότους και τα εξουσίας και πανήγαγες ημάς εις την αρχαίαν μακαριότητα διόσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών. Εν είτε αυτόν επί δες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγάλας ίνης αυτού, τόσο σταυρό Χριστέ σωτήρ, οδήγησον ημάς επί την αλήθεια σου και ρίσε ημάς των παγίδων του εχθρού. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, αναστήσον ημάς πεσόντας τη αμαρτία, εκ την αστυχήραν σου, φιλάνθρωπε Κύριε. Την πρεσβεία των Αγίων σου, είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ω του παραδόξου θαύματος, αγαρινής παρικών, της αυτής ως εκμάλωτος, εκ τατάρων δέδοτε, συλληφθής αργυρώνητος, ο της Ρωσίας γόνος πιστότατος και εκκλησίας Χριστού τεγνήσιος, ούτως εν θλίψεσιν εύρενος εζήτησε τον ποιητήν και πολλές δέεις εσύν ο χαριτών ημός. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ο του παραδόξου θαύματος εν ακαθάρτησίνων Ιωάννης ο εν Θεός καθαρός το σώματι και ψυχής όλος γεγονέ κοιτώνα έχων το υποστάσιον τροφήν τα σύφρης και τα λακτίσματα
την τεγυμνότητα και το ψύχος απάντα δια Χριστόν είναι και στερότατα ο τρεις μακάριστον. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλεις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δεύτε μοναστόν το σύστημα, την ιεράν και σέπτην του Οσίου πανηγυρίν Ιωάννου σήμερον, ευσεβώς εφημίσομεν, ούτως γαρόντος θείας ελάμψεως, κατηξιώθη το φως εις δέξαστε, ότι αρήτου σου προμηθείας δέσποτα δύσιμης, εγνωμεν δοξάζειν σε τον ακατάληπτον. Επί την πηγή νερό
του Πατριάρχου Ιάκωβ πειν εσύ. Σαμαρίτιδος της δε το ακοινωνήτων των Ιουδαίων προσυπούσεις ο σοφός προσέτηση του αηθείου υδάτο ο κελαβούσα της πάσιν εκήρυξε υπούσα δεύτε είδετε των κρυπτών γνώστην και Θεόν παραγενόμενον σάρκη σώσε τον άνθρωπο. Δόξα εσύ το δείξαν τι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν και πήγης ειρήνη εν ανθρωπής ευδοκία. Νοούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη Κύριε Βασίλε, επουράνιε Θεέ, Πατέρ Παντοκράτων, Κύριε Ιε Μονογένες, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμερος εκ δεξιών του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν, Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καθήν ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δε δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαίο σου εφήμας καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογήτως η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογήτως η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφύγη, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσε την ψυχήν μου,
ότι μαρδώνσι. Κύριε, προσέκατε φύγον διδάξον με, του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου, της γήνος σου είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο καλέσασε προς ουρανίους μονάς, τηρεί και με τα θάνατον αδιαλόβητον, το σκήνο σου όσιε, σιγάρεν τη Ασία, ως εχμάλωτος ήχθης, εν θα και οικειώθης, το Χριστό Ιωάννη, αυτόν ουνικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δοστήτω Θεός και διασκορπιστήτως αν η εκτρή αυτού και φυγέτως αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Σε θλίπη καπνός, σε θλιπέτος, αναστήκεται Κύρος από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Τους απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι
ζωήν χαρισάμενο. Αυτή μέρα, Κύριο, αγαλιασόμεθα και εμφρανθόμενεν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Κύριε ελέησον. Αέτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσεθείς των Αγίων του Θεού Εκκλησία και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Μέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της σε Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Μέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Μέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Των λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλά αλλάξατε το Κύριο πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν εσύ αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Πάσα γη προσκυνήσατος άνση και ψαλάτος άνση, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και
φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Κύριε ελέησο. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Ραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ Κύριε. Ζών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού και ελέησε ημάς, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Του γνών εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεση το σωτηριόν σου, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογήσαστε σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογήσαστε σαν συλλαή οι πάντες, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγία Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, υπεραγία Θεοτόν και σούσον ημάς, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας, αμήν. Αναστή το Θεός και διασκορπιστή του σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μίσουντες αυτών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Ως εκλείπη καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται Κυρός από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ούτως απόλλονται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θάνατον πατήσας
και της εν της μνήμαση ζωήν αρισάμενος. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενο. Σοφία, όρθι, εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, σώσον ημάσι εθεού ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντα σοι αλληλούια. Σώσον ημάσι εθεού ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίους μονάς, τηρήκε με τα θάνατον αδιαλόβητον, το σκήνο σου όσιε, σιγάρεν τη Ασία, ως εχμάλωτος ήχθης, εν θα και οικειώθης το Χριστό Ιωάννη. Αυτόν ουνικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ερωνήμωσε δέξος θείον ελαιών, ιερουργίες την χάριν τη επινεύση Χριστού, και ιέρευσα σοφός Πατέρ ελάδιε, και μαρτύρων κοινώνος, διαγώνων ιερών, γενόμενος ιεράρχα, καθηκετεύεις απάμψος, ελεήθηνε τα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σα γυναίψας, φιλανθρώπε δόξαση. Ετεμορφώθης εν τώρη Χριστέ ο Θεός, δείξε στις μαθητές σου την δόξα σου, καθώς η δύναντο λάμψουν και η μην της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Ισιδώρον διάδα την αγιόλεκτον, εγκομιάσομεν πόθολη καβητού ενδρύμης, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες χίου αρίστευ και του όρου οικιστά, φωσφόρε του πυλουσίου, αμφωπίστους ουρανόθεν, επευλογείται και στηρίζεται. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, ως ουλιαίου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια,
ως λυτρωθήσα των δίνων ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμαχήτων, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσουν, ή να κράζωση. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμιν. Ne athanas.
Ευφρανθίζεται δίκαιος εν το Κυρίο, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Σοφία. Προς τιμών Θεών Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον τιμώθε, εν δύναμου εν τη χάριτη, τη εν Χριστώ Ιησού, και αοίκουσας παρέμου δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανιέσονται και εταίρους διδάξε, σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογείς αντί αρέσει, εάν δε και αθλητής ούστε φανούται, εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον κοπιώντα γεωργών διπρώτων των καρπών μεταλαμβάνει, νόια λέγω, δω η γάρση ο Κύριος είναι συνεν πάση, μνημόνευε Ιησού Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόνος κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού δέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή η σωτηρίας τείχος της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Ειρήνηση το ανακοινώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπαν ο Κύριος προς τους ελιλιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, δια τούτο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τη θυμή την ψυχή μου, ή να πάλι λάβω αυτήν, ουδείς έρει αυτήν απ' εμ' αυτού, αλλά εγώ τη θυμή αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνει αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν, ταύτη την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου, σχίσμα ούν πάλιν εγένετο της Ιουδαίης, δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένετε τι αυτού ακούετε. Άλλοι έλεγον ταύτα τα ρήματα οκέστη δαιμονιζομένου, μη δαιμόνιον δύνατε τυφλών οφθαλμός ανοίγει. Εγένετο δε τα εγγένεια της Ιερουσαλήμης και χειμώνην, και περιεπάτη ο Ιησούς εν το Ιερό, εν της το Άτου Σολομώντος. Εκύκλωσον ον αυτόν Ιουδαίοι και έλεγον αυτόν, έως πότε την ψυχήν ημών αίρης, εισί ο Χριστός είπε ημίν παρησία. Απεκρίθην αυτής ο Ιησούς, είπον ημίν, και ού πιστεύετε τα έργα, αέκο ποιο εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα παν μαρτυρεί περί εμού. Αλλη μη σου πιστεύετε, ουγάρεστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς είπαν ημίν, τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγό γινώσκω αυτά και ακολουθούς ημίν, καγόν ζωήν αιώνιον δίδομεν αυτή. Δόξα σοι, Κύριε, και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατρός και αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμ και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτην, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξου αιωνία η μνήμη αυτών, ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστη κατοικουμένη του Κύριου, η πίστη υπέρ των κατοικουμένων τα ηθόμα. Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτός ελεήσει, κατοικήσει αυτός το λόγο της αληθείας. Κύριε ελέησον. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Κύριε ελέησον. Νόση αυτής τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κύριε ελέησον. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς. Ο Θεός της η χάρη. Κύριε ελέησον. Κατοικουμένη τα κεφαλάς ημών. Το Κυρίο κλείνατε. Κύριε. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατοικούμενοι προέρθετε, κατοικούμενοι προέρθετε, όσοι κατοικούμενοι προέρθετε με τις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Κύριε ελέησον, σοφία, ευλόγησον. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, ψη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Yeah.
Oh.
Προσκυνητών, επιτρόπονται και συνδρομητών του ιερού ναού τούτου των ιερών παρεκκλησίων και των ιερών εικονοστασίων τούτων. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Όν τα όνοματα Κύριε μνημονεύομαι, εν το ιερό ναό τούτο μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημών. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Για των εκτιρμών του μονογενού Σου Υιού μεθευλογητώσει,
Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύμα σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν αμονία, ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος, στερέωμα μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Το στήρας, εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντοτε αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως σε φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούπισέντα ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανό, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροφήσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλί σας διά των προφητών, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώνε βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέλη. Έλεον ειρήνης θυσίων ενέσεων. Χαρίστη Κύριο ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Και μετά το πνεύμα το σου πάνω σκόμεν τας καρδίας έχομεν προς τον ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξιών και δικαίων εστίν προσκυνήν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομοούσιον και αχώριστο. Τον επινίκιον
ύμνον άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και η γη της δόξης Σου, Ωσάνα εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσάνα. Μαθητές και Αποστόλης λοιπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, τούτης Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών.
ευλογούμε. Συ ευχαριστούμε. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, ή μετά πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε την και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊσόμεν, υπέρ των Χριστών και Αγίας Θεών ημιών τώρα. Κύριε, ελέησον,
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Παράσκω, Κύριε, παράσκω, Κύριε, παράσκω, Κύριε. Χριστιανάτα, τέλη και ζωή σήμα, ανώδυνα νεπέσκητα, ειρηνικά και καλή απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκω, Κύριε, την ενότητα της πίστεως, και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σα κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε ημίς σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστει είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Τίσου ας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Συ του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
Θεόν Πατρός. Αμήν. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος. Αλληλούια. Στη 7η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατέρας ημών Ιωάννου του Ρώσου. Ούτως νυν ο χάριτος πεπληρωμένος εκ νεαράς ηλικίας χαριτώνυμος Ιωάννης, κατήγετο εκ τεινός χωρίου της Μικράς Ρωσίας, είχε γεννήτωρας ευσεβείς και ορθοδόξους, ήτινες ονόμασαν αυτόν εν το Αγίο Βαπτίσματι Ιωάννη. Τραφείς δε παρ' αυτόν εκ νεαράς ηλικίας, διδαχθείς τα περί της αμωμή του ημών πίστεως, εσπούδαζε προϊόντος του χρόνου να βελτιώσει καθεκάστην των βίων αυτού. Απέχων από τα σκακά συναναστροφάς και συνομιλίας των ομιλίκων αυτού. Αγαθών δια καθυπερβολήν των δημιουργών αυτού Θεών εφρόντιζε να φυλάτει ακριβώς πάσες τα εντολάς αυτού και ευαρεστήσει αυτό. Ως δε έφτασεν εις νόμιμον ηλικίαν ελήφθη εις στρατιωτικήν υπηρεσίαν και διέμειναν εν αυτή έως σου ηγέρθη ο μέγας τότερος τουρκικός πόλεμος, ο επί του πρώτου αυτοκράτορος πάσων των Ρωσιών Πέτρου του Μεγάλου, ότε εκ στρατεύσας και ο γενναίος ούτως νεανίας Ιωάννης, μετά τον άλλον στις στρατιωτών αυτού και νικηθέντες εν το πολέμο, ηχμαλωτίστησαν παρά των γετνιαζόντων αυτοί στα τάρων. Ήτινες και επόλυσαν αυτών εις την Αοθωμανών ύπαρχων, τότε χρηματίσαντα εν το πολέμο εκείνο, ως και συνεπέφερε τούτον την εαυτού πατρίδη, εν τη Μικρά Ασία την κομοπόλη Προκόπιον. Κατά την παράδοση παρά των γονέων αυτών παραλαβώντες, διηγούνται πλήστη των γεροντοτένων χριστιανών κατοίκων της Κομοπόλεως, ότι πολλοί τότε των συνεχμαλώτων του Αγίου Ιωάννου, ημέν δελεαστέδες εκ των επιγείων αγαθών, των προσφερωμένων αυτής παρά των κυρίων αυτών, ιδέν δώσαντες τες αυστηρές βασάνεις, έσ παρά αυτού ανηλαιώς εδοκίμαζαν εξόμωσαν φεύ και ειρνήθησαν την Αγίαν πίστην των πατέρων αυτών. Αλλά ο ατρόμητος του Χριστού αθλητής Ιωάννης, τα μεν προσφερόμενα αυτό αγαθά, άτε επίγεια όντα και επίκαιρα ουδέν ελογίζετο. Έχον δε κατά νουν αυτών προσυνομένων εις τον εσταυρωμένον σωτήρα του κόσμου, τας μεν βασάνους μεγαλοψύχος υπέμενε, τας πολλαχώς αυτό διδομένας παρά του Κυρίου αυτού, διήβρεων ραβδισμών και στερήσεων, την πίστην όμως των προγόνων αυτού, ουδαμός ειρνήσατο και τον επιλυμένος εις τούτο βιαστής. Ανθίστατο δε μάλλον το Κυρίο αυτού, στερός και έλεγεν αυτό αποστολικός. Τις με χωρίσει της αγάπης του Χριστού μου, θλίψεις, στενοχωρία ή διωγμός ή γυμνώτης ή εχμαλωσία, πέπειθα επί το Κυρίο μου Ιησού Χριστό το μονογενή Υιό του Θεού, ότι ουδέν εκ τούτων θέλει με χωρίσει της αγάπης αυτού. Αλλά ουδέα πατηλέ υποσχέσεις σου θέλουσι με δελεάσει ή να αρνηθώ την πίστη μου. Είσαι Κύριος του σώματός μου, αλλά ουχή και της ψυχής μου. Εγώ είμαι Ρώσος το γένος πιστός, το σούτον εις τον επίγειον μου βασιλέα, αλλά και στον επουράνιόν μου Ιησούν Χριστόν. Και αν μεν με αφήσεις ελεύθερον ή να εκτελώ τα της θρησκείας μου καθήκοντα, πρόθυμος έσομε και εις τας προσταγά σου. Να πράξω δηλωνότι ευχαρίστως, παν έργον ιονδήποτε και αν μη επιτάξεις. Εάν όμως θελήσει να με αποσπάσεις των φιλοστόργων κόλπων της θρησκείας μου, είτε δια διαφόρων απειλών, είτε δια των απατηλών σου υποσχέσεων, πλούτου και δόξης και ειδονών, γίνος και ακριβώς, ότι ουδέν τούτον δύναται ποτέ να με δελεάσει στην πίστη μου την Αγία να κλονίσει. Εγώ χριστιανός εγεννήθη και χριστιανός πάλιν θέλω να αποθάνει. Και ως τι ούτως έχων πάντοτε πρώτων οφθαλμών μου, των αρχηγών και σωτήραν μου. Ως τις ως βασιλικήν κοιτάδα έσχε ποτέ την φάτην εν Βιθλέμ, ευχαρίστως αναπαυθήσω με τη σκοτεινή ταύτη γωνία του Σταύλου σου. Ένθα με καταδίκασες να διαμένω. Έχων δε υπόψη μου και τον κάλαμον, διού οι στρατιώτε την ακύρωτον αυτού κορυφήν έτυψαν. Προθύμως δέχομαι τους παρασούραυδισμούς, ενθυμούμενος δε αείποτε και τον ακάνθινον Στέφανον, όν επί της θείας αυτού κορυφής επέθηκαν οι σταυρωτέ αυτού, έτοιμος ημί να υπομείνω γενναίος και την λεκανίδα, ειν ημείς πεπειρακτωμένην συνηθίζεται πολλάκις να φορείτε εις τα σκεφαλάς των ενθισταμένων τεστελίσεις ημών. Τέλος τα μεγαλύτερα και δεινότερα των βασάνων πρόθυμος ημί να υποστώ, εάν θελείς εις ταύτα να με καθυποβάλεις. Τον Χριστό μου όμως ουδέποτε αρνούμε.
Η δίκαιη ούτη και χριστιανική θερμή πίστεω έμπλε οι λόγοι του Αγίου, ατρομήτω προφερόμενη υπ' αυτού το κυρίω αυτού, και η ταπεινή διαγωγή αυτού και λυπή σόφρον συμπεριφορά αυτού, ευθύνη του δεσπότου την καρδία μετέβαλων και προσευσλαχνίαν αυτού ταύτην έκαμψαν. Έκτοτε δε επάυσα το πλέον κατά τυρανών αυτών και αναγκάζουν την εισθεσκίαν αυτού εξώμωση. Επέβαλε δε αυτό μόνο είναι να κατοικήσει εν την γωνία του στάβλου αυτού και θεραπεύει τους προσφυλείς αυτού ύπους. Και όταν εξέρχεται ανά την κόμην έφυπος να παρακολουθεί αυτός υποκόμος κατά δουλικήν συνήθειαν. Ταύτα δε πάντα με τα μεγίστης ευχαριστήσεως υπεδέχθη ο Άγιος. Εδόξαζε εν δομήχος των Κύριων τον λυτρώσαντα αυτόν αοράτος του μεγίστου πειρασμού της αρνήσεως και κάμψαντα την καρδίαν του Κυρίου αυτού την ευφλαχνίαν. Όθεν και έμεινεν εις το σκοτεινόν και βραχώδι εκείνων στάβλων, επιμελούμενος πάση δυνάμει τους ύπους του Κυρίου αυτού. Αλλά τους εκεί υπεράνθρωπον αγώνας αυτού, καθά τυχόν ως ύπομεν μερικής ελευθερίας και κατηδίαν αθλητικά παλέσματα, της καταλεπτός διηγηθήν εδύνατε, την πείναν και δίψαν, ειν υπέμεινεν ο αείδημος, τα σολονικτίους γονικλησίας και προσευχάς την ενκοπρία, μικράν αυτού ανάκλησιν ως ο μακάριος Ιώβ, γυμνός και ανυπόδητος, εν ώρα χειμώνος εξερχόμενος και τους ύπους του Κυρίου αυτού εόκνος επιμελούμενος, προς δε τα σύβρις και τα χλεβέσματα των συνδούλων αυτού ευχαρίστως δεχόμενος και παντή τρόπο θεραπεύων αυτούς, πρόσθες δε τα σαλονικτίου στάσης και αγρυπνίας, τα σεντονάρθη και εκεί πλησίων του Ιερού Ναού του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, γενομένας ισόν κρύφα διανυκτός κατέφευγε και εδέεται του Θεού ως ο άνθρωπος του Θεού Άγιος Αλέξιος μεταλαμβάνων και των αχράντων μυστηρίων του Χριστού κατά το Σάββατον, δια τούτο και ο τα πάντα εφορών ακίμητος οφθαλμός του υψίστου, ο αντιδοξάζων των αυτών αδιαλείπτος δοξάζοντα, τι περί αυτού γνώμησεν ακούσατε, καθώς ποτέ δια του προφήτου Ηλιού την Σαραφίαν και δια του Ιωσήφ του Παγκάλου των Πετεφρίν, ούτω και δια του Αγίου τούτου Ιωάννου δεν δεσπότην αυτού και πολλά επλούτησε, και περηφανέστε των αυτών εν τε συμπολίτες αυτού ανέδειξεν. Ώστισι και αλλοεθνείς, εγνώρισεν όμως εκ των πραγμάτων ότι η τιάφτη προς αυτόν ευτυχία και ο πολλής πλούτος εγένετο παραθεού ευχές του εχμαλώτου αυτού Ιωάννου, το οποίον και αυτός προφορικός της πάσης εκήρυτε, γεγονός τη μεταταύτα όλο παράδοξον απροσδόκητον εβεβαίωσε. Τούτο δε εστί το εξής, ο και είπον, ο ηγηρημένος ύπαρχος αυτού εν πάση ούτως ανελπίστος ημέραν καθημέραν πλουτών και ευημερών εν πάση νεσχεύθη, όπως κατά θρησκευτικών αυτού καθήκον επισκεφθεί την Μέκαν. Και δει μετά παρέλευσιν ολίγων μηνών αναχωρήσας εκ Προκοπίου με τα μεγάλης πομπής, αφήκητο με τα πολλών κόπων και οδηπορικών ταλαιπωριών εις Μέκαν. Με το λίγον δε εβδομάδων παρέλευσιν η εν τη οικία αυτού διαμήνας αγινή, ως οικοδέσποινα προσκαλέσας εν τη οικία αυτής τους τες συγγενείς και φίλους της παρέθετο τράπεζαν, όπως εφρανθέτες ευχηθώς υπερ της αισίας επανόδου του ανδρός. Εν τη ρημένη τραπέζη υπηρέτηκε ο Άγιος Ιωάννης ως δούλος με τα μεγάλης προθυμίας και σεμνότητος, παρατιθεμένου δεν αυτή υπό του Αγίου Εδέσματος, εφόμνης της θύσα του ανδρός αυτής, είπε τη συνδετημόση και το Αγίο χάρη εντιζωμένη. Πόσον ήθελε να ευχαριστηθεί και εφρανθεί ο Κύριος ημών και ύπαρχος, εάν συνευρίσκετο και εκείνος και συνέτρωγεν εν ταύτη τη τραπέζη το προσφυλές αυτού έθεσμα. Τότε ο Άγιος ακούσες των πόθων της Κυρίας αυτού και πεπιθώς επί το θαυμαστό εν της Αγίης Θεό ημών, προσήφξα τον οερός και ζήτησε παρά της Κυρίας του τριβλίων πλήρες Διού του εδέσματος, όπως αποστείλει προς την Μέκανη στον Κύριον αυτού, καταγελώντων δε πάντων επί τούτο και εξουθενώντων των Άγιων, όσα αδύνατα τάχα λέγοντος, επέτρεψεν εν τούτης η Κυρία αυτού, όπως δοθεί αυτό τριβλίον Διού του εδέσματος. Λέγουσα αστείως του συνδετημόσιν ότι ως φαίνεται πεινά ο εχμάλωτος ημών, δια τούτο ζητεί να την άπροφάση του Κυρίου αυτού φάγει αυτός μετενέσεως το έδεσμα. Αλλά ο Άγιος ιωπήσαστε εξελθών του εκείνου στάβλου. Εδέ το θερμός του το θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιούντος Παναγάθου Θεού ημών ή ναός περποτέ εν Βαβυλώνη, δια του προφήτου Αβακούμ, είναι και ένα οράτο στροφήν εις εκ των λάκων των λεόντων κείμενων προφήτην Δανιήλ. Ούτως επακούσας της δεήσεως του δια την αγάπην αυτού εχμαλωτιστέτος δούλου αυτού Ιωάννου,
αποστείλει ως είδεν αυτός το εν χερσίν και αυτού έδεσμα εις τον Κύριον αυτού ύπαρχον. Ούτω δε προσευχόμενος ο Άγιος επέστρεψεν άφης εν το συμποσίο, αναγγέλων της εν αυτό πάσιν, ότι το δοθέν αυτό έδεσμα απέστειλε το Κυρίο αυτού εις Μέκαν. Πράγματι δε παραδόξως αφήχθη το τριβλίον, μετά του περιεχομένου εδέσματος εκείσε, απέχουσαν τη ούτων δίσταμα και ελήφθη παρά του Κυρίου αυτού. Αλλούτι τότε μεν καταγέλων αυτού, καγχάζοντες και λέγοντες ότι αυτός ούτως φαγών το έδεσμα ψεύδεται προδήλωση μην, λέγον ότι δέδοκε τούτο το Κυρίο αυτού. Ότε όμως επέστρεψε με το λίγον ο Κύριος αυτού εκείθεν φέρουν με θεαυτού το ηρημένον τριβλίον, τότε επίστησαν πάντες περί της αληθείας. Ανήγγειλε δε ούτως τότε παρησία, πάση τε συμπολίτες αυτού την υπόθεση, ούτω πως ότι την δίνα ημέραν περί των δειλινών, όν δι αυτός ακριβώς και ημέρα και ανατολή καθήν έλαβεν εξ συμποσίου ο Άγιος το έδεσμα προς Αποστολήν, επιστρέφων έπειτα εκ της του Μέκα μεγάλου τεμένους προς το ίδιο νίκημα, ή να ανα από αυτό μικρόν εύρον έθνησεν το μέσο τούτο επί τραπέζης τριβλίων σκεπαστών, έχον εν αυτό έδεσμα ζεστών και αχνίζων. Εκπλαγείς δε επί τούτο διελογιζόμην εν αυτό, και έλεγον τι σάρα είναι γέ με το έδεσμα τούτο προσφάτως, εν το ασφαλώς και κρυμμένο δωμάτιό μου, και απορών περιεργαζόμην ασφαλώς το τριβλίον, ότε είδον έθνης επ' αυτού, παρά την προσδοκίαν πάσαν επιγραφήν επιγεγραμμένην εμή. Όθεν φαγών με τεκπλήξεως πολλής, ου μην δε ευχαριστήσει ως το περιεχόμενο εκράτησα το περιέχον, ως εμή ανήκον, αλλά αγνώρισε τι πως τούτο συνέβη, και τι σε κείσε μετακόμισέ μη το έδεσμα εκείνο. Η γη διήγησης αυτή του υπάρχου εξέπληξεν άπαντας και ινάγκασε συνεπώς την του συζύγου αυτού και πάντας τους εν το προτέρω παρατηθημένο συμποσίο ευρισκομένους ομολογήσως η γυμνήν την αλήθεια το υπάρχο. Ήτι την παρά τους εχμαλώτους αυτού Ιωάννου και δι' αυτού των παράδοξων μετακόσμησιν του εδέσματος εκείνου λέγοντος ότι «Ημείς πρώτερον υπιστούμεν όλος και εχλεβάζομεν τον υποσχεθέντα δια το αδύνατον του εγχειρήματος». Νυν δε επιστηθεί μεν ότι πράγματι και αληθεία εξετέλεσε τότε ημίν υποσχεθέν ο δούλος ημών Ιωάννης. Ως και φαίνεται κατά θείαν δύναμην τούτο επίησεν, αλλά ως τότε τούτο είναι δύνατο αυτό. Και ήρξαν το κράζιν θαυμαστικός το αλάχ, αλάχ έκτοτε λοιπόν επάυσαν το χλεβάζοντες και υβρίζοντες τον Άγιον, υπολαμβάνοντες δε μάλιστα αυτόν ως Άγιον και δίκαιον άνθρωπον, ετοίμων αυτόν καθ' υπερβολήν. Έδωκε δε αυτό ο Κύριος αυτού και ίδιον τόπον εκτός του στάβλου προς ανάπαυσιν αυτού και είναι αδιάγει του λοιπού ως βούλεται. Αλλά ο Άγιος ευχαριστών το Κυρίο αυτού και αποφεύγουν την ανθρώπινη δόξαν. Η θέλησε μάλλον εν τη σκοτεινή εκείνη γωνία του στάβλου να διαμένει. Ένθα και ηγονίζεται το περισσότερον και εδόξασε θερμός των θεών τον μη κατεσχύναντα αυτόν. Ούτως ουν θεαρέστος εκείσε με τα ταύτα πολιτευσάμενος και ασκητικός αγωνισάμενος, όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο ομολογητής, μετά παρέλευση χρόνων τινών, νόσο περιπεσών προεγνώρισε την εκ προσκέρου και πολυκυμάντου βίου του έξοδον αυτού. Όθεν προσκαλεσάμενος ένα των ιερέων της Κομοπόλεως, παρακάλεσεν αυτόν όπως μεταφέρει τα άχραντα μυστήρια και μεταλάβει το ίστατον του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο δε ιερεύς φόβο και αμηχανία συσχεθείς, πως άρα μετακομίσε εν το οίκο του υπάρχου, του φοβερού τότε όντως παρά της χριστιανής τα θεία μυστήρια, εσοφίστη παρά της θείας χάριτος τιού των τί και απεφάσισεν όπως θέσει ταύτα τον μυρός εντός ενός μήλου και ούτω πορευθείς μεταλάβει τον Άγιον προσφέρον αυτόν το μήλο. Και τι αυτήν ίδιαν σκέψην και οικονομίαν εχαρίσεται ο καλός εκείνος ιερεύς όπως αποφύγει των υφορωμένων κίνδυνων. Ο ουν μακάριος Ιωάννης μεταλαβών ούτως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων και δοξάζον εγκαρδίως των Θεών, παρέδωκεν αυτό με το λίγον το πνεύμα του. Και ούτω μετέστη εκ της προσκέρου εχμαλωσίας και δεινής κακοπαθίας εις την ουράνιον ελευθερίαν, και δι' αυτόν και προσκέρου κακοπαθίας εις την ουράνιον αγαλίασιν, την 27η Μαΐου του έτους 1730. Ακούσας δε ο Κύριος αυτού ότι τέθνηκεν ο δούλος αυτού Ιωάννης προσκαλεσάμενος τους προχωρήτους χριστιανούς της Κομοπόλεως και τους ιερείς αυτών επέτρεψεν αυτής όπως παραλαβώντες ελευθέρως το σώμα του Ιωάννου ενταφιάσωσιν αυτόν όπου βουληθώσει κατά το έθος αυτών. Θέλον δε να φανερώσει
προς πάντας ή ανεπεσχάτων υπόλοιψην έτρεφε προς τον Ιωάννη και πόσον ετήμα αυτών ύστερον φέρον τότε πολύτιμον τάπητα επέθηκεν αυτόν επί του φερέτρου αυτού. Προσελθόντες δε ιερείς μεθόλων των χριστιανών της Κομοπόλεως και με τα πολλής ευλαβίας και κατανήξεως, με τα λαμπάδων δε και θυμιαμάτων, άραντες το πολύαθλον εκείνο σώμα του Αγίου, εκείδευσαν αυτό ευλαβώς εν το νεκροταφείο των χριστιανών. Μετά παρέλευση όμως τριών και ημίσεων ετών, πρώτης του Κυρίου Μεταστάσεως του Αγίου, γέρον της ιερεύς βλέπει κατόναρ των Άγιων, παροτρύνοντα αυτόν, η να ποιήσει ανακομιδήν του ιερού αυτού λειψάνου. Αλλά ο ιερεύς αφιταλατεύοντο, εάν είχε αναλύθει αν το όραμα Ιού, διότι δεν είχον εισέτει αυτόν οι χριστιανοί ως Άγιον, καθά μη γινώσκοντες ακριβώς τα περί αυτού. Αλλά ότε με τα ταύτα φως ουράνιον κατερχόμενον, επανειλημμένος περί μέσα της νυχτός, επί του τάφου του Αγίου εφώτιζεν αυτόν και θεωρεί το τούτο παραπάντων ως στήλος πυρός. Τότε εινάγκασε τον καλόν ιερέα, όπως συμπεριλαβών και εταίρους των χριστιανών, κατέλθωση με τα σπουδής και ανοίξωση των τάφων αυτού. Έγνωσαν γάρα αληθώς τότε ότι το φαινόμενον εν το νεκροταφείο ουράνιον εκείνο φως, επί του μνήματος του αιχμαλώτου του Ιωάννου, ουδέν έτερον εστί σημείων αναμφίβολων της αυτού αγιότητος. Ανοίξατε σούν των τάφων ευρίσκος είναι του θαύματος, το του Αγίου σώμα, ακέραιον όλος και αδιάφθορο πλήρες πνευματικής χαράς και αγωδίας. Όθεν πνευματικής εφροσύνης και χαράς εμπληστέντες οι χριστιανοί, άραντες αυτό ευλαβώς με τα ψαλμών και ύμνων και θυμιαμάτων μετέφερον εις τον πλησίον του οίκου και Κυρίου αυτού εκβράχων λελατομημένων ιερών ναών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, όπου προσήφιε το Άγιος και κατέθεντο εν τη επί τούτο κατασκευαστήσει λάρνακι, κάτωθεν της Αγίας Τραπέζης. Ευθέως δε διαδοθήσεις της φήμης της αγιότητος αυτού, εν της πέριξ ήρξαντο πανταχώθεν έρχεστε εν Προκοπείο. Οι χριστιανοί είναι ασπαστώσει το ιερό λείψανον αυτού, προσίασιν ψυχικών και σωματικών αυτών αρρωστημάτων. Έκτοτε δε ουκ επαύσε το όσιος πατήρ ημών Ιωάννης, ευεργετών Χριστομιμήτως και προέχοντα ψηλώς η άματα εν ιακάστο των μεταθερμής πίστεως και ευλαβίες προσερχομένων αυτό. Δια τούτο ας διηγηθόμεν ημάς εκ των νεωτέρων αυτού θαυμάτων όσοι παράδοσιν έσωσε. Κατά το σωτήριον έτος 1832 επί της βασιλείας του Σουλτάν Μαχμού του Δευτέρου, αποσταντήσατος ως γνωστόν του αντιβασιλέως Αιγυπτίου Ιμπραήμ κατά του κυριάρχου αυτού Σουλτάνου, ο Οσμάν Πασάς άγων με θεαυτού 1.800 στρατιώτας. Ούτως διαβάς μετά των στρατιωτών την Κεσάριαν της Καπαδοκίας έφτασε εις Προκόπιον, ένθα εμαλέτα όπως διανυκτερεύσει εν εσπέρας, την δε επιούσαν αναχωρήσει δια της Νεαπόλεως της Κιλικίας, όπου εστρατοπέδευσε ο αντιβασιλεύς. Επειδή δε τότε πλήστη των Οθωμανών κατοίκων του Προκοπίου, γενεί τσαριώτες εμίσουν κατά πολλά των Σουλτάνων, συνεφώνησαν άπαντες, όπως μη υποδεχθώσει τον Οσμάν Πασάν. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της πνήμαζη ζωήν χαρισαμένον. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων ακράντων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Κύριε ελέησο. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ευχαριστούμε, Συ, Δέσποτα, Φιλάνθρωπε, Ευαργέτε των ψυχών ημών,
ότι και την παρούσα ημέρα κατεξέσαι σε εμάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον το φόβο σου, πάντας προς τη ζωή ημών. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέστη και εσύ εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησο. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξας ότι θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους εν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδωρήμα τέλεια, άνωθεν εστί καταβαίνεξ του Πατρός ο Φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και έως του αιώνος. Αγνίας της άνθραξη προκαθαρθείς την ψυχήν, το στόμα εστόμο σας προς απαθίας ισχύν, Ιωάννη μακάριε, όθεν και των λειψάνων, Ιε δε έσημος λάρναξ, νόσους αποδιώκει και φωτίζει τους πίστη. Αι προσερχομένουσι και φημούντασε. Αγνίας της άνθραξη προκαθαρθείς την ψυχή, το σώμα εστόμο σας προς απαθίας ισχύν, Ιωάννη μακάριε, όθεν και των λειψάνων, Ιε δε έσημος λάρναξ, νόσους αποδιώχει και φωτίζει τους πίστη, αι προσερχομένουσι, εφημώντασε. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πας εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δωρατά αυτά, μετά των οικείων αυτών και των τιμώντων την ιερά μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον,
και τον εν θαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γεννούμι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Δέσποτα πολύ έλεη Κύριε μόνη σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία των τιμίων θείων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσία του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ευφρόδεκτον πίσω τη δέηση ημών, δώρησε μη την αύξηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμια, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον και τον κόσμο σου και σώσον τα συγχάσιμα, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεοτό και Πάρθο. Ο Κύριος μετάσω ευλογημένη σοι εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμα και τους εξ αυτών πέντε και σχηλίους άντρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη, εν τη σύκης των ορταζόντων, και τον κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν τη βουλή ταχαίως πλήρωσον οδηγών ημάς προς εργασία των εντολών σου, είναι αδιαπαντός εν εφροσύνη μνός και δοξάζωση το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείς υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού και πάντων Αγίων ημάς, δελεήσε και σώσες αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πλούσιεπτο κεύσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κυρίων που κελατοθήσονται παντός αγαθούς. Πλούσιεπτο κεύσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κυρίων, ουκελατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν,
οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αγνίας της άρθραξη προκαθαρθείς την ψυχήν, το σώμα εστόμος σας προς απαθίας ισχύν, Ιωάννη μακάριε, όθεν και των λειψάνων, Ιε δε εσύμος λάρναξ, νόσους αποδιώκει και φωτίζει τους πίστη. Αι προσερχομένων συ και φημώντασε. Ασίας αγλάϊσμα ο της Ρωσίας βλαστός, ασκήσει καθέστηκεν ο Ιωάννης φήμη, Θεού ο ευάρεστος, ούτως ου και πορεύθη εν βουλή των απίστων, ή και ηχμαλωτίστη υπ' αυτόν ο Θεόφρον, αλέστη εν το νόμο Θεού μέχρι του ζήν ο χαριτών ημός. Φέρον ημός σε δέξω ως θείον ελέον, ιερουργία στην χάρη τη επινεύσει Χριστό, και ηρεύσας ο φως Πάτερ ελάδιε, και μαρτύρων κοινώνος διακόνων ιερών γενόμενος ιεράρχα, καθηκετεύεις απαύστος ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μάθωσε ετου Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο το μέγα ελεό. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λέησον. Ευλογία Κυρίου και ελέος έλφε φημάστη αυτοχάρητη, και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Θείων Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου,
ου και την ιεράν θεία μνήμη επιτελούμεν και πάν των Αγίων. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρω ηγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριημέρων ηγέρση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πάθησας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρω ηγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριημέρω ηγέρση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της της μνήμανση ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη αυτού τριημέρω ηγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριημέρω ηγέρση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμανση ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν μνήμανση ζωήν χαρισάμενο. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν σήμερα. Είναι αρκετοί που φέρουν το όνομα Ιωάννης και τιμούν τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Σήμερα και με το παλαιό ημερολόγιο είναι του Αγίου Σιδώρου του Χιοπολίτου. Εχθές μου είπε ο Γεώργιος από τα Ιεροσόλυμα, ο δόκιμος μοναχός μας, ότι ήταν ο εσπερινός εχθές το βράδυ του Αγίου Ισιδώρου και σήμερα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εορτάζουν τον Άγιο Ισίδωρο τον Χιοπολίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας, όπως κάθε ημέρα. Μια πολύ ωραία ημέρα, ζεστή, ηλιόλουστη, στο τη Θεία Λειτουργία εδώ στο εικονοστάσιο του Χριστού. Και βέβαια ο κόσμος ο οποίος έρχεται είναι πάρα πολλής. Τα διακονήματα είναι πάρα πολλά, οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες, η κούραση είναι πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική, είναι και όλα αυτά τα οποία πρέπει να επιβλέπονται, πρέπει να ταξινομούνται, να τακτοποιούνται. Ο εγκέφαλος είναι, δεν είναι από σίδερα, όπως βλέπετε σε πολλά μέρη εδώ του ναού, το ταύτισμα των ξύλων, του ξύλου, των σιδέρων και της πέτρας. Είναι και πολλές φορές ο ναός χρειάζεται πολλούς διακονητές και πολλές διακονήτριες για να μπορούν να εξυπηρετούν όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος έρχεται. Και οι πατέρες είναι τόσοι που δεν φτάνουν, όσοι πολλοί να είναι και οι πατέρες δεν φτάνουν
Γιατί, όπως σας είπα, τα διακονήματα είναι πολλά. Μάλιστα, έκανα μία σκέψη και έλεγα, αχ, να βρεθεί ένα καλό παιδί να είναι κυπουρός, μόνιμος κυπουρός εδώ στο ναό μας. Αν ξέρετε, δηλαδή, μια που το είπαμε και κάνει ένα καλό παιδί, να είναι, να ξέρει από κυπουρική, να ξέρει δηλαδή να σκαλίζει, να πλύνει, να ποτίζει, να σκάβει, πώς το λένε και τα λοιπά, να λιπαίνει, να συνονοηθεί με τους πατέρες, γιατί όπως και στην κουζίνα είναι μόνη της η κυρία Κατερίνα, πολύς ο κόσμος, πολλοί καφέδες και χρειαζόμαστε, όπως στο βιβλιοπωλείο που είναι οι πατέρες και δεν είναι κάποιος ή κάποια, το Σαββατοκύριακο είναι μόνο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι εργάζονται. Όπως το ναό μέσα που είναι η Δημητρούλα και ο Αριστίδης, ο δόκιμος μοναχός μας, ο οποίος τρέχει πάνω κάτω. Όλα τα παιδιά έχουν τις δικές τους δουλειές, δεν αμείβονται από την Εκκλησία, δεν παίρνουν ούτε ένα σέντς από την Εκκλησία. Και η Εκκλησία μας δεν έχει ούτε τυχερά, ούτε τίποτα. Γιατί δεν το θέλουμε εμείς να έχει, δηλαδή εμείς δηλαδή. Απλά ό,τι ρίχνετε, να ξέρετε, είναι όλα για την Εκκλησία μας. Ό,τι δίνετε, είναι όλα για την Εκκλησία μας. Είτε ακόμα και αυτά, αν βάζετε κάτι στα υπερηγείας και υπεραναπαύσεως ή οτιδήποτε, είναι όλα για την Εκκλησία μας. Δεν κρατάει κανένας μας, απολύτως τίποτα, ούτε ένα σέντς. Ούτε ένα σέντς. Ρωτήστε και μάθετε. Δείτε, αν υπάρχουν, δεν ξέρω αλλού τι γίνεται, αλλά ξέρω για την Εκκλησία μας. Όπως είπα στο βιβλιοπωλείο μας, πως έρχονται πάρα πολλοί και μας λένε, και με στενοχωρεί αυτό το γεγονός και ίσως στενοχωρεί και όλους εσάς, όταν μου φέρανε μία απόδειξη και μου λένε πληρώσαμε το λαδάκι 1,5 ευρώ. Τι πληρώνεις το λαδάκι, το αγιόλαδο? Είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν το λάδι, που είναι το λάδι, που είναι το αγιόλαδο, να πληρώνεται? Οι Άγιοι Ανάργυροι, το έχεις ακούσει ποτέ αυτό? Όχι. Οι Άγιοι λοιπόν Ανάργυροι θεράπευαν, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Γι' αυτό λοιπόν το λαδάκι που υπάρχει στο βιβλιοπωλείο είναι όλο, είναι από την ευλογία του Τιμίου Σταυρού προς όλους εσάς, προς όλο τον κόσμο, και γι' αυτό έχουν σταλεί χιλιάδες, δεν μιλάμε για 50, 60, 70, 100 χιλιάδες, μιλάμε για χιλιάδες των χιλιάδων λαδάκια σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου τα παίρνουν οι άνθρωποι και καταγράφονται αμέτρητα βιβλία από τα θαύματα και τα θαυμαστά του Τιμίου Σταυρού μέσω του Αγίου Ελαίου, το οποίο τότε μπήκε ο Τίμιος Σταυρός μέσα στην Μεγάλη Κολυμβήθρα στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, λίγο πριν πιάσει ο κορονοϊός του 2018-19. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, έτσι, το πώς εργάζεται ο ναός μας μέσα από την φοβερή μου ζάλη σήμερα. Εντάξει, αλλά είμαστε πάντοτε όρθιοι και δοξολογούμε και υμνούμε το Θεό για αυτά τα οποία μας δίνει, και ευχαριστούμε όλους εσάς που ερχόσαστε εδώ στον Ιερό Ναό. Βλέπετε ότι δεν κρατάμε τις τυπικότητες, Αριστίδη μου, ούτε κρατάμε τα μεγάλα ή τα ωραία λόγια, αλλά θέλω όλος ο κόσμος, όλοι εμείς που διακονούμε εδώ αυτό το ναό, να είμαστε όπως είμαστε, ακόμα και αν έχεις τα νεύρα σου, και αν έχω τα δικά μου νεύρα. Δεν είναι ανάγκη να χαμογελάμε στους ανθρώπους, όπως το κάνω εγώ. Δηλαδή, να έχουμε και τα νεύρα μας, να το δείχνουμε, έτσι δεν είναι? Όχι να υπάρχει ένα δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο προσωπείο. Αυτό δεν είναι καλό. Όπως λέει η Αγία μου Μανούλα, δεν είναι σωστό, παιδί μου. Με έμαθε να μην είμαι υποκριτής. Με έμαθε να είμαι αληθινός. Με έμαθε να μιλάω με την καρδιά μου. Με έμαθε να ανοίγω το στόμα μου και να μιλάω πάντοτε ευθύς και αληθινά. Με έμαθε να μην υποκρίνομαι. Με έμαθε να νηστεύω. Με έμαθε να προσεύχομαι. Πώς? Λέγε, παιδί μου, το Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τι άλλο, Μανούλα, να κάνω από μικρό παιδάκι? Τίποτα, παιδί μου. Μα δεν θα πρέπει να διαβάσω και το? Σιγά σιγά, παιδάκι μου, μου έλεγε.
Και σιγά σιγά ο άνθρωπος, ο εγκέφαλός του, όσο μεγαλώνει, καλλιεργείται σε όλα αυτά. Και είναι εδώ κοντά μου και μου δίνει δύναμη, ευλογία, κουράγιο σε όλους τους πατέρες και την ευχαριστώ. Και κάθε μέρα κάνει πολλές παρακλήσεις για πολλού κόσμο, για πολλούς ανθρώπους. Τώρα κάνει και τις παρακλήσεις της για τα παιδιά, τα οποία δίνουν εξετάσεις και σήμερα ευλογήσαμε όλους τους θηλούς από τη Λάρισα της κυρίας Βασιλικής του γκρουπ για να τους τη στείλουμε, αλλά και όλα τα παιδιά προσεύχομαι καρδιακά, όχι φωναχτά, καρδιακά, μόνο καρδιακά, για να έχουν καλή επιτυχία και ευλογία στις εξετάσεις τους. Ένας ναός που όπως βλέπετε έχει την παρουσίασή του, την πνευματική, ένας ναός που έχει τεράστια υπομονή και πολλοίς κόσμος έρχεται και είναι με υπομονή και αποκτάει περισσότερο υπομονή, όπως μου έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο οποίος ήρθε από τη Ρουμανία και σίγουρα μας ακούει αυτή τη στιγμή. Βέβαια ρουμανικά γνωρίζει, αλλά έχει τη συνοδεία του που γνωρίζουν και αγγλικά και μεταφράζουν και τα ελληνικά μας σε ρουμάνικα. Είπε το εξής με πολλαπλή σκλήρηση κατά πλάκας, ο οποίος ήρθε σαν ξύλο μπορώ να πω και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει ακόμα καλύτερα τα σκαλιά. Και όταν μπήκε ο Τίμιος Σταύρος, άρχισε σιγά σιγά να ομιλεί, δηλαδή όταν του λέω «Χριστός Αβιάτ», είναι το ρουμάνικο αυτό, αρχίζει και ενώ στην αρχή «Χριστός Αβιάτ, Χριστός». Τις τελευταίες λοιπόν φορές που τον έβλεπα ότι το μεσογειακό και το ελλαδικό κλίμα τον ωφέλησε, να το πούμε έτσι, φώναζε «Χριστός Αβιάτ, Χριστός Αβιάτ», ρουμάνικο αυτό έτσι, για να σας κάνω να γελάσετε. Και όταν έφυγε μου δίδαξε και μου είπε «Ήρθα με πολύ λαχτάρα αμέσως να γίνει το θαύμα». Του είπα «Δεν θα γίνει αμέσως, θα γίνει ένα μικρό θαύμα, τόσο δούλη, μικρό, μικρό, μικρό. Όταν θα ξαναέρθετε θα γίνει το μεγαλύτερο θαύμα και την τρίτη φορά το ολοκληρωτικό θαύμα». Και όταν έφευγε, τι μου είπε όταν έφευγε? «Κέρδισα ένα πράγμα, Πάτερ Δημήτρια. Μου δίδαξες την υπομονή». Ήρθε για 3 ημέρες και τον κράτησα παραπάνω από 15 μέρες. Και όταν έφευγε την τελευταία ημέρα έκανε μία μετάνοια που σιγά σιγά μπορεί και κάνει λίγο περισσότερο τις μετάνοιες και μου είπε «Πάτερ Δημήτρια», πως μιλάει έτσι ωραία, «μου δίδαξες», λέει, «την υπομονή. Όσο και να προσεύχεται ο άνθρωπος, αν δεν έχει μέσα του υπομονή και στην προσευχή του υπομονή, δεν μπορεί να επιτύχει τίποτα». Γι' αυτό και βλέπετε όταν πιάνω τον Τίμιο Σταυρό στα χέρια μου, κάποιοι ουρλιάζουν και λένε «Μα ακόμα δεν τελείωσε η λειτουργία, μα ακόμα τούτο, μα ακόμα εκείνο». Μα δεν το κάνω εγώ για σας. Εγώ το κάνω για τον εαυτό μου. Δεν κάλεσα κανένα. Εσείς ήρθατε στον Τίμιο Σταυρό. Δεν με κάλεσε εμένα ο Τίμιος Σταυρός. Εγώ πήγα στον Τίμιο Σταυρό. Εγώ πήγα να θεραπευτώ. Και σιγά σιγά αρχίζει να δουλεύει το μυαλό μου στην άσκηση και στην υπομονή. Γι' αυτό βλέπετε οι πρώτοι που έρχονται και μπαίνουν πρώτοι στη σειρά, δεν έχει ακόμα οριμάσει το μυαλό μου το να γίνει το θαύμα. Το να αυτό, βέβαια μπορεί να βιάζεται ο Α και ο Β, τότε γιατί έρχεται, αφού δεν θέλει να γίνει το θαύμα και στην ψυχή του και στο σώμα του, ή άλλοι στην ψυχή και άλλο στο σώμα. Επομένως όταν πάει στο γιατρό, τι κάνει στο γιατρό? Υπομονή. Επήγα σε ένα δικό μου γιατρό και με κοίταζε, «Υπομονή παπά Δημήτρη». «Βρε πονάει το δόντι μου», «Υπομονή παπά». «Βρε πονάει γιατρέ το δόντι μου», «Υπομονή». Κάνω υπομονή, έπαιναν, έβγαιναν. Έπαιναν, έβγαιναν. Μιλιά ο παπά Δημήτρης. Γιατί? Γιατί πονούσα και είχα την ανάγκη του γιατρού και έκανα υπομονή. Δεν φώναζα, υπομονή έκανα. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές που πάμε στα νοσοκομεία, μακριά χτύπα ξύλο,
Ναι. Τι γίνεται, ακόμα και αν είσαι πολύ άρρωστος, θα κάνεις 2-3 ώρες να περάσεις μέσα. Τι θέλουμε δηλαδή, που ερχόμαστε στο μεγάλον ιατρό, τον Τίμιο Σταυρό, τον Χριστό, να τα θέλουμε όλα μαζί και να τα θέλουμε όλα δικά μας. Καλά τα λέω, παιδί μου. Α, ωραία. Λοιπόν, κάνω και επερώτηση στη Βουλή, στη Πνευματική Βουλή. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας τα λέω έτσι κάμια, κάθε μέρα σας λέω και κάτι και κάτι και κάτι και κάτι, για να περνάει έτσι η ώρα και να πίνουμε το καφεδάκι μας πιο αυτό. Και ξέρετε, μα τώρα δεν μιλάω για σας. Εσείς νομίζετε ότι μιλάω για σας. Μιλάω για να μπορέσω να ηρεμήσω και να ξεζαλιστώ από την υπερβολική κούραση, στενοχώρια, πίκρα και όλα τα υπόλοιπα. Στενοχώρια, Πάτερ, όταν έχεις ένα τέτοιο χώρο και πρέπει... Κάτσε εκεί που είσαι. Όταν έχεις ένα τέτοιο χώρο, βλέπετε, κάνουμε και τον αστυνομικό, έτσι. Τα βλέπεις αυτά. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάτσε εκεί, μην κουνηθείς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όλα αυτά που σας τα λέγω, να με συγχωράτε, να με συμπαθάτε, αλλά δεν ερχόσαστε για να είμαστε όλοι παρέα μαζί και μία οικογένεια. Αυτό έχει σημασία. Ας κάνετε λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, να ερχόσαστε εδώ στον Ιερό Ναό. Εάν θέλετε να με βρείτε κάπου, κάπου θα περιπλανάτε ο Παπαδημήτρης. Εάν όχι, κάπου θα ξεκουράζετε, ή στο κελί του ή οπουδήποτε αλλού. Εάν είναι από το Θεό, σίγουρα θα βρίσκετε κάποιον από τους πατέρες να παίρνετε μια χρήσιμη πληροφορία και κάτι, το κάτι τι, ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θερμά, μα θερμά σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, βοηθειά μας ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Και αύριο είναι Σάββατο, έχουμε γιορτή, κάποια γιορτή θα υπάρχει, και την Κυριακή είναι του τυφλού. Κάτσε στη θέση σου, κάτσε. Τόση ώρα μιλούσα. Όταν θέλετε να με βρείτε, εάν εγώ δεν έχω τη διάθεση, ό,τι και να μου κάνετε, το είδα. Βλέπετε λοιπόν που λέω, αλλά δεν με καταλαβαίνετε. Όσο και να με παρακαλάει κάποιος άνθρωπος, αν δεν πάρω είδηση, δεν θα κάνω καμία κίνηση. Όσο και να με παρακαλεί. Όσο όμως παίρνω την εντολή, τότε μπορεί ένας άνθρωπος εκεί πάνω να του πω, έλα εδώ παιδί μου, γίνε υγιής, στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι όλη η ουσία. Καλά δεν τα λέω, ωραία. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Παίρνουμε το αντίδωρο, πάμε πάνω παιδί μου, παίρνουμε την οσία μητέρα μας, την πάμε στην κατοικία του Ιερού Κελίου, πάμε πάνω, πίνουμε τον καφέ μας και είμαστε όλοι παρέα μαζί και καλά. Δεν φεύγω από εδώ, εδώ θα είμαι. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισοδορυγάδητων, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισοδορών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδώρων. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ
αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνα» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον επί ονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Here.